Ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στους καλεσμένους μας και στη συζήτησή μας. Κύριε Πουλάκη, θα ήθελα να ρωτήσω εσάς. Καταρχάς, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα αυτή. Είχε τρέξιμο γιατί υπάρχουν κρίσιμες μάχες και για το ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την Κυριακή. Η δική σας αίσθηση ποια είναι η εικόνα που έχετε? Θα μου επιτρέψετε, κυρία Χούκλε, επειδή ζούμε ιστορικές στιγμές, επειδή οι πολίτες πια με το μήνυμα που στέλνουν θέλουν σταρά τα λόγια. Να λέμε αυτό που λένε τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη, επειδή πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός στην κορυφαία δημοκρατική διαδικασία που ζήσαμε την περασμένη Κυριακή και τώρα, θέλω ευθέως με τη θεσμική μου ιδιότητα ως μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για την εκλογική διαδικασία, ως μέλος της διακομματικής επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών που εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα, να σας πω ότι το χθεσινό δελτίο, κεντρικό δελτίο του Αντένα, είχε δύο πολύ μεγάλα φάουλ. Το πρώτο είναι ότι δεν υπήρχε ίχνος δημοσιογραφικής δεοντολογίας και το λέω ευθέως. Έχω εδώ πέρα απομαγνητοφωνημένο όλο το δελτίο. Έχω αυτές τις που περνούσαν από κάτω τις προτάσεις και τις φάσεις. Ήτανε σαν άκουγες προεκλογική ομιλία του κύριου Σαμαρά με το φόβο, τον τρόμο, μην έρθει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω, μεγάλο φάουλ, είναι ότι εχθές, ήταν Σάββατο, η εκλογική νομοθεσία, και να θέλατε ως δελτίο να παίξετε αυτό το ρόλο μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο για δεύτερο λόγο ή με δεύτερο επιχείρημα δεν ήταν σωστό. Θα ήθελα λοιπόν πάνω σε αυτό, περιμένουμε και ως ΣΥΡΙΖΑ την τοποθέτηση γενικά και του καναλιού και της διεύθυνσης, αλλά και νομίζω και του δημοσιογραφικού κόσμου που υπηρετεί στον Αντένα. Θα γίνει, αν μου επιτρέπετε, μόνο μια κουβέντα. Ξέρετε, ο Αντένα δεν λειτουργήσε χθες πρώτη μέρα, ούτε είναι το πρώτο δελτίο που εξέπεμψε. Νομίζω ότι έχει δώσει εξετάσεις και στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Έχει φιλοξενήσει όλες τις απόψεις. Το προσπαθούμε. Ξέρετε, κάθε μέρα για μας είναι μια. Για το χθεσινό, νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι κανένας δημοσιογράφος από τον Αντένα περήφανος. Έχω εδώ πέρα, σας λέω, άμα καθίσω και σας διαβάσω. Δεν είναι της ώρας και για άλλο λόγο είμαστε εδώ. Το ξέρω, αλλά αν καθίσω και σας τα διαβάσω ακριβώς. Έχετε την πιο σκληρή κριτική. Όχι, όχι, λέω, θα δείτε ότι είναι ακριβής. Δεν έχουμε προσθέσει ούτε ένα και. Και αν σας τα διαβάσω, νομίζω ότι και εσείς θα γυρίσετε να πείτε ότι όντως ήταν χθες μια παρέμβαση σε μια μέρα η οποία ήταν, αν θέλετε, και μη προεκλογική. Απλώς, αν συμφωνείτε μαζί μου, ότι προσπαθούμε κάθε μέρα να δίνουμε εξετάσεις και δώσαμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, δίνοντας χώρο και χρόνο, πολύ περισσότερο στην αξιωματική αντιπολίτευση, εννοείται, σε όλα τα κόμματα όμως. Ενδεχομένως, πάντα θα διαφωνούμε. Δύο άνθρωποι, δύο κόμματα, δύο θέσεις, πάντα θα διαφωνούν. Αλλά πάντως, όπως επειδή σεβόμαστε για εξετάσεις, και εμείς, ναι. Λέω ότι οι χθεσινές εξετάσεις ήταν για να κοπείτε. Ωραία. Λοιπόν, με την παρουσία σας όμως εδώ μας δίνετε μια δεύτερη ευκαιρία και επομένως την εκμεταλλευόμαστε για να επαναφέρω το ερώτημα που σας έθεσα. Ποια είναι η αίσθησή σας, η εκτίμησή σας για την πορεία των υποψηφίων, για την έκβαση αυτής της τριπλής κάλπης? Εγώ σας το είχα πει και την προηγούμενη Κυριακή. Θεωρήθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη Κυριακή ότι ήταν ο χαμένος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Προσπάθησα να σας πείσω ότι δεν ήταν ο χαμένος, διότι οι συγκρίσεις έπρεπε να είναι αυτοδιοικητικές με αυτοδιοικητικές, να έπρεπε να πάρουμε υπόψη μας ότι ριζώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα, αν θέλετε, σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους θεσμούς της δημοκρατίας, και έχω τη γνώμη και την πεποίθηση ότι σήμερα θα αποδειχθεί ότι η νίκη και το πρώτο βήμα στις εκλογές την περασμένη Κυριακή θα ολοκληρωθεί και σήμερα. Είμαι πάρα πάρα πολύ αισιόδοξος και θεωρώ το ότι όλη ο αγώνας, όλη η παρέμβαση, ό,τι προσπάθησα να γίνει μεταξύ Μάη και Ιούνιου επιχειρήθηκε και αυτή την χρονική περίοδο, αλλά πια ο κόσμος έχει ξεπεράσει τις φοβίες και θέλει μια μεγάλη ανατροπή, διότι αυτά που έχει ζήσει είναι πια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα βιώσει. Πιστεύετε ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα θα είναι πρόκριμα και για πρόωρες εκλογές? Ας είμαστε να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε εκ των προτέρων. Δεν θα πανηγυρίσουμε ούτε με οποιαδήποτε exit poll δούμε. Και θα τοποθετηθεί ο πρόεδρός μας μετά από συνεδρίαση και θα πει την ολοκληρωμένη άποψη. Κοιτάξτε, αφού δούμε όλα τα αποτελέσματα, και όταν λέμε όλα εννοούμε ευρωεκλογές,
εννοούμε περιφέρεια Αττικής και εννοούμε και Δήμο της Αθήνας με ό,τι συμβολισμό έχει η πρωτεύουσα της πόλης. Και δημοσκόπηση, επειδή έχουν καεί στο χυλό, θα φυσήξουν και τη γιαούρτη σήμερα. Θα πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι και σε κάθε περίπτωση.